ο πρωταγωνιστής του στιγερού εγκλήματος της Ιεράπετρας, της γυναικοκτονίας που προκάλεσε πανελλήνιο σοκ πριν από περίπου ένα χρόνο, επιστρέφει στη φυλακή. Η εκδίκαση της υπόθεσης στο κακουργοδικείο της Νεάπολης αναβλήθηκε, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε να παραταθεί η κράτησή του. Η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, η οποία εκπροσωπεί και τα τέσσερα παιδιά της άτυχης νεκταρίας, στάθηκε αδύνατο να παρευρεθεί, καθώς θα φέρει σε λίγες ημέρες στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Η μεγάλη κόρη του θύματος είναι σε εγκυμοσύνη και ζητήσαμε λοιπόν και εμείς από την πλευρά μας, συνενέσαμε στην αναβολή της δίκης. Μέσω του συνηγόρου της δηλώνει τη βούληση των παιδιών της οικογένειας να παραβρεθούν στο δικαστήριο και να υποστηρίξουν την κατηγορία σε βάρος του 55χρονου συζυγοκτόνου, ο οποίος κατέσφαξε το θύμα μέσα στο ξενοδοχείο όπου είχε πάει για να εργαστεί. Και αυτή και τα αδέρφια της θέλουν να παραστούν στο δικαστήριο. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για ένα τραγικό έγκλημα. Έτσι, τα παιδιά έχουν χάσει την μητέρα τους. Είναι αυτή τη στιγμή παιδιά τα οποία, όσο περίεργο και να ακούγεται, είναι μόνα τους, μένουν μόνα τους. Η βοήθεια που έχουν απλά από συγγενείς είναι μηδαμινή και εννοείται πως θα παραστούν στο δικαστήριο. Δεν υπάρχουν λόγια για να πούμε κάτι παραπάνω. Ο δράστης που την παρακολουθούσε εισέβαλε στο ξενοδοχείο με ένα μαχαίρι και άρχισε να την ψάχνει. Σύμφωνα με μαρτυρίες για το φρικιαστικό έγκλημα που εκτυλίχθηκε στις 29 Οκτωβρίου, την κυνήγησε με το μηχανάκι του και αφού την εμβόλυσε άρχισε να τη χτυπά με μαχαίρι μέχρι να ξεψυχήσει. Μετά ξαναφώναζε η διοκτήτρια 10 λεπτά μετά. Τη σκότωσε. Και βγήκαν παλιό, ξέρω με τι έγινε, τη σκότωσε. Ο ίδιος παραδόθηκε στις αρχές μετά από πολλή ώρες διαπραγματεύσεις. Το στιγερό έγκλημα προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη τη χώρα με την αγριότητά του. Ο κατηγορούμενος εκ των υστέρων εμφανίζεται μετανιωμένος, δηλώνοντας ότι δεν είχε συνέστηση των πράξεών του. Θεωρώ τώρα ότι αυτά απλά είναι τερτύπια και τίποτα παραπάνω. Δεν νομίζω αν κάποιος έχει δει και το βίντεο που υπάρχει στην δικογραφία να περνάει από το μυαλό του ότι ο συγκεκριμένος είχε ψυχολογικά προβλήματα και κυκλοφορούσε με ένα μαχαίρι, της είχε στήσει καρτέρι, έψαχνε να τη βρει στο συγκεκριμένο σημείο, είχε αποφασίσει αυτό που ήταν να κάνει. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι κατά το χρόνο που έγινε το έγκλημα ήταν μια χαρά.